Είναι καινούριο. 0 views λέει εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί ακόμα δεν έχει μετρήσει ποιοι μας βλέπουν. Ναι, μάλλον δεν μας βλέπει κανένας. Αφού λέει 0 εδώ. Ναι, μαλάκα, τι γελάσαμε. 0 views λέει εδώ. Συνεχίζει. Ναι, ούτε τη φάτσα μου βλέπω εδώ. Σκοτεινό έχεις. Μαλάκα, έκλεψα την ξυστήρα της κόρης μου. Αλλά πρέπει να την επιστρέψω γιατί με σχίσει η κόρη. Μ' αλλάξει τα φώτα, δεν με επιτρέπει να παίρνω τα πράγματά της. Γαμώ τους κομμουνιστές, τους αριστερούς και τους φασίστες. Πασοκάρα, ρε. Η περούκα είναι τρίχες Καστοριάς ή από την κολοτρυπίδα του άντρα. Η Χρυσή Αυγή σε γαμάει εσένα που την έρευσες πριν. Μα έχουμε ωραία πράγματα. Από τις 9 που περιμέναμε να σε δούμε, αλλά αξίζει τον κόπο. Μέχρι τι ώρα θα είσαι μέσα. Ο κομμουνιστής φταίει. Δεν φταίω εγώ. Η κουμούνα αυτή φταίει. Ραπτόπουλε θα σε πρίξω. Θα μου κλάσει τα αρχίδια. Μαλάκα. Θέλω να αλείψω τα ξέρατά μου πάνω στα κολομέρια σου. Λέει. Στα δικά μου τα κολομέρια. Τα ξέρατά σου. Χαίρομαι που σου προκαλώ ερωτική διάθεση. Είναι και αυτό κάτι. Μετράς. Δεν είναι κομπλιμέντο αυτό. Εντάξει, όταν σε φλερτάρει ένας άντρας, ας πούμε, έτσι σχέδιο, το φούστι. Κάτσε πολλά, θα σε κόψω κομμάτια, ρε. Με κλάει στα αρχίδια, ρε μαλακά, Κωνσταντάρα. Είμαι σε τσόνταρα. Σε τσόνταρα πριν 20 χρόνια, 22, είχαμε μαζευτεί στη Ρόδο. Καταρχήν θα σας πω τι έγινε σε αυτή την ιστορία, γιατί η μύθη και η πραγματικότητα διαφέρουν. Λοιπόν, είχα πάει να πούμε σε μια, είχα κατέβει με μια εταιρεία να πουλήσουμε κάτι προϊόντα στη Ρόδο, 27 χρονών. Και δεν πήγαινε καλά η δουλειά, εγώ κάτι λεφτά. Στην Αφάντου είχαμε το ξενοδοχείο και τέλος πάντων είχα μείνει στο ξενοδοχείο εγώ εκεί την ημέρα και είχαν έρθει κάτι γκόμενες, πουτανάκια ήτανε, κάτι γκόμενες από Αθήνα, από Κολονάκια και τέτοια, κάνω κάτι παρουσιάσεις, μοντέλα και τα λοιπά, και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο, κοίτα και κανένα δυο τύποι και κανένα δυο αδερφές, ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, χώθηκα εγώ στην παρέα. Χώθηκα σε μια γκόμενα πιο μεγάλη από μένα, 30, φεύγα, ήταν εγώ, ήμουν 27, 26-27. Τέλος πάντων και γίνανε κάτι παρτούζες, κάτι ιστορίες και οι γκόμενες είχαν κάτι, πώς τα λένε, σαν και αυτά που έχεις εσύ, ρε. Κάμερες και τέτοια. Έτσι, βιντεοκάμερες και τέτοια είχαν οι γκόμενες. Και τραβούσανε μία με την άλλη και είπε ο ένας ο οποίος ήταν φίλος αυτών, λέει ότι θα το γυρίσω αυτό, λέει, για το παίξω τσότα κτλ. Λέει, μην παρεξηγηθείτε, έχω την αυτή σας ότι ναι, θα είστε πίναν κιόλας αυτές. Εγώ δεν έπινα ποτέ. Λέει στον μπούστη να το βγάλει. Και να μας δείξει μετά από καμιά δεκαριά χρόνια να γαμάμε και να κάνουμε. Και γι' αυτό είπα ότι παίξαμε σε τσότα και ιστορίες. Δεν παίξαμε σε τσότα, πλακωθήκαμε στα γαμίσια και οι πιτσιρικάδες και πέραν οι γκόμενες βίντεο τέτοια. Εντάξει, τα κάνουν όλοι. Όποιος δεν τα κάνει δεν είναι φυσιολογικός. Σιγά μην πήγα να πληρωθώ κιόλας για να το κάνω. Δεν. Ο κόκκινος υπερβάλλει πάντα και. Έπαιξε φετσόντα στη Ρόδο. Ραπτόπουλε, είχα πετύχει σε ένα μπαρ και είχε πάρει ένα ουίσκι μισό-μισό ένα ποτήρι με ένα άλλο λογιστή φίλο σου. Ναι, έχω χρόνια για να πιω ουίσκι. Μια πουτάνα ρε μεγάλη. Όχι, ρε φίλε, με πουτάνε δεν πηγαίνω. Όχι, δεν πληρώνω. Σιγά τη σκαδομουσική που βγάζω τώρα, ρε Σιλέολο. Και κόκκινο παίζει σε τσόντα, λέει. Το γαμάει ένα καλό και ρωτάει ο Νόρο. Τι τσόντα να παίξει, ρε Μπούστη. Ο αφαλό του κόκκινου είναι σαν καρμπιρατέρ από παλιά Αλφα Ρωμαίο. Τι αντιαισθητικό γαμί ήταν το κόκκινο. Και πρόσεξε να δει και να βογκάει κιόλα. Τι να γαμίσει ο κόκκινο. Ο Μπουγάτσα πώ είναι. Ο Μπουγάτσα λέει ότι είναι 1,73 και είναι 1,65. 1,66 ο Μπουγάτσα. Ένα, τι λέει. Ελαφρυλακά θα σου βάλω καθώς θα γλύφεις το σκατό ζουμό μου, λέει ο φίλος. Δεν γαμιέσαι ρε φίλε κι εσύ, και οικογενειακός δεν έχεις κανένα γαμίσει μαλάκα. Χλιδάτος είσαι ρε, πάλι ο μαλάκα. Μισθή, πες για τα μάγουλα σαμπρέλα του κόκκινου. Ο κόκκινος έχει κεφάλι που πάει έτσι, είναι τετράγωνο, είσαι καρπούζι. Πάει έτσι, κατεβαίνει έτσι και μετά κάνει μια κούρπα τέτοια, πάει έτσι και ξανακάνει μια κούρπα στο σαγόρι. Δηλαδή ο Πούστης πρέπει να ξοδεύει πολύ after safe και πολύ έτσι αφροξυρίσματος. Πολύ μεγάλο μάγουλο φίλε και μεγάλο κεφάλι και πολύ δυνατό κεφάλι. Δηλαδή ο κόκκινος έχει τα δύο πιο δυνατά κεφάλια που έχω δει σε άνθρωπο. Δηλαδή αν μαλώσει με τον κόκκινο πιθανότατα να τον δίνεις, αλλά αν σε κουτουλιά ο κόκκινος
μπορεί να σε σκοτώσει. Δηλαδή ένα πράγμα τέτοιο, σαν καρπούζι. Καρπούζι, καρπούζο, και έβαλε το μπούστι. Ποιο λίδι, για το λιλί του. Όχι, ρε, μια μπάμια έχει ο κόκκινο. Μια μπάμια έχει, που λέει ότι έχει ανακόντα. Εδώ χίλιου Ηρακλήδου έκανε 10.000. Δεν θα πει ότι έχει μεγάλη πούτσα κόκκινο. Ο κόκκινο μεγαλώνει αυτά που το συμφέρουν και μικραίνει πάλι αυτά που το συμφέρουν. Όχι για τον Άρη. Τον Άρη στα αρχίδια του, δεν του ενδιαφέρει. Όχι. Δεν έχω καλή σχέση με τους σουπεράδες και ούτε γουστάρω να έχω καλή σχέση με τους σουπεράδες και δεν θέλω. Σε γαμάει ο αλέφαντος, άκουσα. Γκέι Ταλέκος 13. Όχι φίλε, τη μάνα σου γαμάει ο αλέφαντος. Ξεσκίζει τα βάρδουλα. Ανέραστες, μπράβο. Ακούει Γκέι Ταλέκος 13, τη μανούλα σου γαμάει ο αλέφαντος. Ξεπατώνει. Τραβάς παχιά κάθε μέρα, θα σου τελειώσει το σπέρα και δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Κοίτα, εσύ τώρα. Που λες για τις παχές. Ξέρεις πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να εξαρτώνει ένας άντρας για να μην έχει προβλήματα με τον μπροστά του. Μαλάκα. Δυο φορές την εβδομάδα. Και η συχνή μαλακία είναι πρόβλημα. Ναι, η υπερβολή είναι και εκεί πρόβλημα. Λοιπόν, σκύπτρο την ψολάρα. Αποστολόπουσε Κωνσταντίνης, είπαμε Κωνσταντινίδης. Ναι, εξαντλούνται και τα αρχίδια. Και μικραίνει και το πουλί, βεβαίως. Δεν είναι μύθος, είναι αλήθεια. Αυτά ρωτήστε στους ανδρολόγους, μαλάκες. Τα ρωτάτε σε μένα. Πάλι ο μαλάκες. Χαίρομαι πολύ που μπορώ και εκφράζομαι όπως πρέπει. Δεν μπορώ στο ραδιόφωνο, όχι μην πεις αυτό. Λες καμιά ιστορία, κατεβαίνει, πώς το λένε το. Πες το ρε. Ο ήχο, το εσουρού θα σε κάνει, θα σε ράνει. Τι είναι αυτό το εσουρού, ρε. Πώς, τι είναι αυτό το εσουρού. Ο Κωνσταντάρας θέλει να με κάνει μαύρο το σβέρκο από τη φάμπα. 5 κιλά λίπος έχεις εκεί, ρε. Μαλάκα, ξέρασε ο λαιμός μου. Φέρε λίγο νερό. Με έχεις γαμίσει. Είχα στα μάξι ένα λόγο, θα κεράσει ο Πούστης. Δεν υπάρχει. Από κομμουνιστή τώρα τι περιμένει, ρε Πούστη, και σκληρό κιόλας. Αντί για νερό, λέει, θες το καβλί μου. Ρε Πούστη. Διαμάγια Αθηνών και Θεσσαλονικιών. Αχρητή. Και που είμαι καραφλός, λέει, τι σε πειράζει. Ρε καημένε, πότε θα σου δοθεί ξανά ευκαιρία να στοιχώσω στη πλωτρυπά σου. Είσαι και σχρός, ε. Είσαι και σχρός, ρε Πούστη, σταριό. Γαμώ τον κομμουνισμό σας, ρε μουνόπανα. Γαλανομάτης είμαι. Πρασινογάλανα είναι τα ματάκια μου, φίλε. Ναι. Άμα πιεις το κάτω ρόμου θα νιώσεις καλύτερα. Λέει ο Ρίστα. Ναι. Τι λέει, Ρίστακι. Πώς το λένε αυτό, ρε, το μαλάκα. Πώς θα εγκατοστά. Μου δες το τελευταίο σχόλιο. 21 πόντους, ψωλή έχω. Τι θες, θες να την κλείψεις, μήπως. Ρωτάτε και σας απαντώ. Τι θέλετε, ρε, που στα λάθη θα σας πω. Μου τη μέτρησε πριν χρόνια μια γκόμενα. Πήρε μια μεζούρα και τη μέτρησε. Τι θέλετε που είστε σαν τη ζωή μου, ρε κουφάλες, όλα θέλετε να τα μάθετε. Ρε πουσταράδες. Θες να τη δεις, ρε παλιό πουστράκι, εσύ φαλακρό, με το πουκάμισο. Μου φαίνεται τρίβε το κόλο σου. Να φας κανένα σκαμπίλι με την πούτσα μου. Θα σου φύγει κανένα μάγουλο, παλιό πούστρα εσύ. Πούστρα. Παλιό πούστρα. Πούστρα εσύ. Παλιό αδερφή. Ράπ τη βιβλιοθήκη πίσω σου κάψτην. Γαμώ τον Μάρξ. Λες, Σωτήρη. Η Μενεγιάχη το παίζει τόσο ηλίθια, ώρες-ώρες που κατατά μαλακισμένη. Ναι, ξέρεις ότι δεν είναι τόσο ηλίθια και το παίζει και τρελαίνεσαι, ναι. Πραγματικά. Πραγματικά. Είσαι ένα 90 και 100 κιλά και θες να με πρίξεις. Κλωτσιά στα αρχεία, έχεις φάει φίλε. Καταρχήν ξέρεις να μαλώνεις. Αυτό είναι το βασικό. Άσε πόσο κιλά είσαι και πόσο ζωή έχεις. Πρώτον, ψυχή να μαλώσεις όσο είσαι. Δηλαδή να φας μπουνιά και να ματώσει μύτη σου, ας πούμε. Εμένα δεν με πειράζει. Δεν με ενοχλεί. Να γδαρθεί το χέρι σου ή να στραβώσει μύτη σου, ας πούμε, στον καυγά. Αν δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, μη στέλνεις τέτοια μηνύματα. Πόσο μπόγιο έχεις και τι είσαι. Γιατί άμα αρχίσεις και τρως τις μπουνιές και τις κλωτσιές, εγώ δεν πειράζει, έχω φάει. Εμένα με ορμήξαν στην Τούμπα 150 παοξίδες για πέκουρα. Δεν είναι, δηλαδή σε ένα και δύο άτομα. Εγώ με ορμήξανε 100 σουπεράδες το 97 κάτω στην παραλία σε ένα μαγαζί. Σε συνέδριο του Σούπερ 3 που πήγα να κάνω 100 και ορμούσα και έπαιξα κάτω και ξανασηκωνόμουν. Και έπιασα έναν μετά και τον έπρεξα. Δηλαδή δεν μασάω να μαλώσω και στην ηλικία που είμαι. Μην με στέλνεις είσαι ένα 90 και είσαι και ένα 95 και στα αρχίδια μου πόσο είσαι. Άμα σου πέσει κανένα αρχίδι στο πάτωμα, έχουμε και κιλά, μετά μηνύσεις και ιστορίες.
Ένας που είναι μάγκας δεν θα κάτσει να γράψει μήνυμα. Ή θα σε κάνω και θα σε ράνω. Κολοέλληνες θα πούμε. Κολόμαγκες. Σε μιλούσαμε μέσα στη Λέσχη και έτρεμες. Στη Λέσχη, γαμιόλες. Στη Λέσχη. Θα το κλείσουμε. Αυτό είναι τώρα μια πρώτη επαφή, έτσι. Σας χαιρετώ, κύριοι. Σας φιλώ, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά.